Καλησπέρισουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά, τον κύριο Βαγγέλη Διαμαντόπουλο. Τι κάνετε, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα κύριε Καλπίδη, στις ακροάτρες και στους ακροατές σας. Είστε καλά καταρχήν? Μια χαρά, εδώ στην Αθήνα, έπειτα από την Επιτροπή για το νομοσχέδιο τα έκτατα μέτρα αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης. Mm-hmm. Τι γίνεται αλήθεια με όλα αυτά τα θέματα τα οποία καθημερινά βομβαρδίζεται ο ελληνικός λαός με πληροφορίες? Από τη μία μας αφήνουν, δεν μας αφήνουν οι αγαπητοί μας Ευρωπαίοι εταίροι να κάνουμε το ένα, δεν μας αφήνουν να κάνουμε το άλλο, όχι θα μας δώσουν τη βοήθεια, όχι δεν θα μας τη δώσουν, όχι πρέπει να πάρουμε νέα μέτρα. Δεν ξέρω αν, εντάξει, οι βουλευτές προφανώς και αντιλαμβάνεστε πέντε πράγματα παραπάνω. Νομίζω ότι ο κόσμος λίγο πολύ έχει μπερδευτεί πάντως με όλη αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει είναι μια σκληρή διαπραγμάτευση. Είναι αυτό που είχαμε υποσχεθεί στον λαό μας, διότι καμιά διαπραγμάτευση δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Και στο τέλος της ημέρας το ελάχιστο που θα κερδίσουμε σε αυτόν τον πόλεμο, με τις διαρκές μάχες, είναι προς το συμφέρον και θα είναι προς το συμφέρον των λαϊκών στρωμάτων. Από εκεί και πέρα ο κόσμος έχει εμπειρία, γνωρίζει πως τα μέσα με τα οποία προβάλλεται το οτιδήποτε συμβαίνει είναι μέσα των ολιγαρχών, άρα το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει και μία μάχη κατά αυτών των γνωστών αγνώστων, αν μου επιτρέπετε να πω, που λιμένονται τη χώρα τόσα χρόνια. Τα κανάλια είναι η ιδιοκτησία τους, άρα θα πρέπει να έχει και στο νου του, εν τάχει και εν συντομία το σχόλιο μου, από πού ακούει και τι ακούει. Όπως και να έχει, η κυβέρνηση δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από αυτό. Εβδομάδα με την εβδομάδα, για το επόμενο τετράμινο, θα προδίνει μάχες, να κερδίζει, όπως είπα, και να στα σημεία τους δανειστές, για να δημιουργήσει αυτή τη λαϊκή συμμαχία, να φτάσουμε στον Ιούνιο που θα είναι η πραγματική διαπραγμάτευση και η πραγματική σύγκρουση. Άρα αυτό επισημαίνω στον κόσμο, εντάχει, γιατί προφανώς σε αθλητική εκπομπή μάλλον θα θέλετε να αναφερθούμε περισσότερο σε αθλητικά ζητήματα. Είναι, αλλά εντάξει, εδώ στο Λίμπερο λίγο πολύ προσπαθούμε να περνάμε για κάποια κοινωνικά μηνύματα και έτσι και αλλιώς και η δική μου προσωπική πεποίθηση είναι ότι και το ποδόσφαιρό μας, το μπάσκετ μας, τέλος πάντων ο αθλητισμός στην Ελλάδα, δεν μιλάω για τον αεραστεχνικό αθλητισμό, είναι μια προέκταση ή ένας καθρέφτης της κοινωνίας μας. Και πολλές φορές και αυτή η παιδεία, η καθημερινότητα στην κοινωνία μας αντανακλάται και στα γήπεδά μας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό. Προφανώς. Καταρχήν η πολιτική δεν εγκλωβίζεται μόνο στη σφαίρα των νομοθετημάτων. Πολιτική είναι και η τακτική που θα ακολουθήσεις. Είτε είσαι βουλευτής, είτε είσαι παράγοντας σε μια ΠΑΕ, είτε είσαι μέλος διοικητικού συμβουλίου από μιας ομάδας μέχρι ενός συνδέσμου φιλάθλων. Προφανώς και αντανακλά, είναι ως άνθρωπος που έχω ιδρύσει σύνδεσμο, το Super 3 στο Άργος Αριστικό της Καστοριάς, γνωρίζω πολύ καλά και έχουμε επισημάνει και έχουμε παλέψει στα χρόνια που δεν ήμουν βουλευτής, να γίνει κατανοητό αυτό που ζει η κοινωνία, πως ο παδός, ο φίλαθλος, ο κάθε ένας που ασχολείται με τον αθλητισμό είναι ένας πολυσύνθετος χαρακτήρας, ασχολείται και με άλλα πολλά πράγματα, εννοείται και με την πολιτική και με τον αθλητισμό. Mm-hmm. Ο παδός ίσον άνθρωπος, οπότε μέσα από αυτό το πλαίσιο ειδωμένα τα πάντα, είναι η κοινωνία ένα ολιστικό φαινόμενο, το οποίο κανείς δεν πρέπει να είναι και δεν είναι οι περισσότεροι μονοδιάστατοι χαρακτήρες. Μια που μιλήσατε για συνδέσμους και τα λοιπά, είχα σκοπό να το πούμε, να τα συζητήσουμε αυτά λίγο αργότερα, αλλά μια που το ανοίξατε, ας πάμε εκεί. Όπως θέλετε, εσείς βάζετε την ατζέντα, δεν έχει... Ναι, ξέρω ότι δεν έχετε κανένα ζήτημα να απαντήσετε. Άλλωστε, το γεγονός ότι προέρχεστε και από το οπαδικό κίνημα κάνει και πιο εύκολη νομίζω τη ζήτησή μας, γιατί κακά τα ψέματα, σίγουρα υπάρχουν και συνάδελφοι στη Βουλή που δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ο παδός, δεν αντιλαμβάνονται με την έννοια που το καταλαβαίνουμε εμείς, που το βιώνουμε καθημερινά, τι είναι ο συνδεσμός της ή ο σύνδεσμος φίλων Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή, δεν έχει σημασία ποια ομάδα. Και πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι πολύ εύκολα λέμε αυτό το να κλείσουν οι σύνδεσμοι. Αν δεν κάνω λάθος, κάτι αντίστοιχο πάει να συμβεί και τώρα. Δηλαδή, τι αντίστοιχο? Ότι επικεντρώνουμε
στους κακούς οπαδούς. Στους κακούς οπαδούς του Παναθηναϊκού που κάνανε ό,τι κάνανε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στους κακούς οπαδούς του ΠΑΟΚ που κάνανε ό,τι κάνανε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στους κακούς οπαδούς του Ολυμπιακού που κάνανε ό,τι κάνανε σε ένα παιχνίδι, δεν ξέρω εγώ, με τον Άρη ή του Άρη με μια άλλη ομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Έχω την αίσθηση ότι πάμε λάθος. Ότι πάλι ότι μιλάμε για τους οπαδούς και δεν ακούει κανένας και δεν ρωτάει κανένας την άποψη των οπαδών. Αν έχετε διαφορετική άποψη, να με διορθώσετε. Δεν είναι θέμα διόρθωσης, εντάξει, κάνετε μια τοποθέτηση την οποία στη βάση της δεν διαφωνώ. Να τη συζητήσουμε τέλος πάντων, ναι. Ναι, ναι, στη βάση της δεν διαφωνώ. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι δεν είναι απλά πως άλλα μέλη του κοινοβουλίου έχουν αντίθετη άποψη. Είναι και μέσα στο ίδιο μου το κόμμα. Ίδιο μου όχι με την έννοια ότι είναι δικό μου, αλλά σε αυτό που συμμετέχω. Από αυτή την άποψη όμως και οι οπαδοί, κύριε Τσαλπίδη, πρέπει να αντιλαμβάνονται πως ζουν μέσα σε ένα συσχετισμό που διαμορφώνεται στην κοινωνία. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με το γήπεδο μια άποψη, δεν το έχουν ζήσει τέλος πάντων. Σωστά. Ή μπορούν εύκολα να πέφτουν θύματα της δαιμονοποίησης των οπαδών. Μια δαιμονοποίηση που πάντα ήθελε να βγάζει λάδι, να το πω έτσι, ανίκανες πολιτικές διοικήσεις, αν μπορώ να ονομάσω έτσι κυβερνήσεις, τέλος πάντων ένα πολιτικό προσωπικό που τίποτα δεν έκανε στη χώρα από το να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων, να διαλύει τις ζωές των πολλών των λαϊκών στρωμάτων και να βρίσκει εύκολο γήπεδο, με επιτραπή έκφραση, να δείξει τη δίθεν άτεκτη πολιτική του, να εφαρμόσει το νόμος και τάξη στην πλάτη των οπαδών. Έχει να δείτε, εγώ μένω στην τελευταία δήλωση του Υπουργού μας, του κυρίου Κοντώνη, που είπε πως πρέπει να διερευνηθεί και να ξαναδούμε το πλαίσιο των συνδέσμων. Άρα δεν μένω σε αυτήν την τελευταία τοποθέτηση που δεν υιοθετεί το κλείσιμο συνδέσμων. Εξάλλου το κλείσιμο συνδέσμων, όπως προσεκτικά αν διαβάσει τη δήλωσή του, αντιλαμβάνεται πως και αυτός εννοεί πως είναι αντισυνταγματικό, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Μια υπουργική ηγεσία η οποία ανέλαβε ήδη προ λίγων ημερών, αν βάλουμε την ορκομοσία μας και δει την εκλογή Προέδρου που από εκεί και έπειτα σου επιτρέπει να νομοθετήσεις, αντιλαμβανόμαστε πως ήρθε με το καλημέρα, μπήκε στα βαθιά σε έναν επεισοδιακό αγώνα, αλλά περισσότερο πρέπει να μένουμε, κύριε Τσαλπίδη, στο επεισόδιο που διεξήχθησαν μεταξύ των παραγόντων στη συνεδρίαση της Super League. Τα επεισόδια με γραβάτες δηλαδή. Ναι, προφανώς ή ήταν τη ΣΕΠΟ, διορθώστε με αν ήταν τη ΣΕΠΟ ή τη Σούπερ Λίγκα. Όχι, μπερδεύεστε, ξέρετε γιατί. Γιατί μετά το ξύλο που έπεσε στη Σούπερ Λίγκα, χθες έπεσε ξύλο και στην ΕΠΟ. Πλακώθηκαν ο κύριος Κούγιας με τον κύριο Ζελή, δύο δικηγόροι δηλαδή, για ένα θέμα τη Παναχαϊκή εκπροσωπού σε ένα παίκτη ο κύριος Ζελίδης και έξω από το δικαστήριο, αφού παίξανε ξύλο, μετά δίκασαν κανονικά για την υπόθεση. Εντάξει. Είναι νομίζω κοινό τόπο αν. Δεν είναι καλό να γενικεύουμε, αλλά αν να γενικεύσουμε με ενίδη χιούμορ, τα περισσότερα εγκλήματα και τα χειρότερα τα έχουν κάνει οι γραβάτες. Αν μου επιτρέπετε να πω, αλλά τέλος πάντων. Γι' αυτό τις βγάλατε στο κόμμα τις γραβάτες. Δεν τις φορέσαμε ποτέ. Άρα πρέπει να πει ότι δεν έχουμε συμμετάσχει σε εγκλήματα γραβάτων, κύριε Τσάλη. Ο κύριος Κοντονής φοράει πάντως. Ο κύριος Κοντονής φοράει γραβάτα, εντάξει. Ναι, είναι και από τα Ιόνια νησιά που έχουν μια άλλη κουλτούρα. Ο καθένας. Ο καθένας όπως αντιλαμβάνεται. Όπως αντιλαμβάνεται. Κοιτάξτε. Άλλη φορά γραβάτες, άλλη φορά με παλαιστινιακά, όπως και να έχει. Το ζήτημα είναι οι επιλογές που κάνουμε και αυτά που ψηφίζουμε. Κοιτάξτε, και σε αρθρογραφία μου τις προηγούμενες μέρες είχα επισημάνει ζητήματα που έχω επισημάνει και στον Υπουργό. Mm-hmm. Πρέπει να κοιτάξουμε το πράγμα, το ζήτημα του αθλητισμού από μια άλλη βάση. Τα επεισόδια που γίνονται είναι ο απότοκος, η κορυφή του παγόβουνου. Δεν είναι το, αποτελούν πρόβλημα, αλλά δεν είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Έτσι είναι τα παρελκόμενα όλων αυτών των συμπεριφορών, των παραγόντων, των ολιγαρχών, για να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι, που λιμένονταν το άθλημα, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και για οικονομικούς λόγους, αλλά κυρίως για λόγους πίεσης προς την πολιτεία. Αυτό που λέγαμε οι στρατοί, οι οπαδικοί στρατοί. Τώρα εγώ δεν βλέπω κατά πόσο είναι χρήσιμο. Γιατί να καταργήσει, αποκλείεται ο συνδυασμός, είναι αντισταγματικό, επαναλαμβάνω. Απ' την άλλη, να τους αφήσεις να ουσιαστικά να μαραζώσουν από την άποψη πως θα επιβάλλεις λέσχες φύλων, που το κίνητρο θα είναι το εισιτήριο και θα τη δημιουργεί πια η ΠΑΕ, η ανώνυμη εταιρεία, δηλαδή ο ιδιοκτήτης. Νομίζω ότι ανοίγει πεδίο δόξης λαμπρό, πλέον και με τη βοήθεια του κράτους,
να δημιουργηθούν αυτοί οι οπαδικοί στρατηγοί σε εισαγωγικά που ήταν πριν. Όπως αντιλαμβάνεστε, πως μια διοίκηση η οποία δεν θα είναι αρεστή στους οπαδούς θα μπορέσουν να δημιουργήσουν κάποια εξτράπελα εντός αγωνιστικού χώρου ή κερκίδες για να τελειώνουν αυτή τη διοίκηση. Κοιτάξτε να δείτε. Κανένα πρόβλημα δεν είναι απλό. Μπορεί να είναι η σύλληψη της ιδέας απλή έτσι, για να το λύσει, αλλά θέλει δουλειά πολύ. Θέλει να συζητήσει με όλους, επί ίσων όρων και μέσα σε αυτό πρέπει να είναι και το κομμάτι των οπαδών. Δεν ξαναδείτε, και να μην μακρηγορώ να κλείσω, μπορεί να έχετε και άλλα ερωτήματα. Mm-hmm. Προς τον κύριο Πάνος, το έχω ενημερώσει, μπορεί να κατατεθεί και ως ερώτηση, θα το επεξεργαστώ και με συντρόφους και συντρόφους στην οδική ομάδα. Εντάξει, υπάρχει ένα φόρουμ που γίνεται ευρωπαϊκό φόρουμ, στο οποίο συμμετάσχουν οι αρχές των αστυνομικών δυνάμεων ή των σωμάτων ασφαλείας, αν θέλετε, κάθε ευρωπαϊκή χώρα για το ζήτημα του χουλιγανισμού και των επεισοδίων στα γήπεδα. Mm. Σε αυτό έχει να παραστεί η χώρα μας, κύριε Ταλτίδη, 15 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε πόσο πίσω είμαστε. Έτσι, ναι, αλλά το 10% από τα έσοδα των ομάδων το εισπράττει. Προφανώς είναι λογικές και δεν ξέρω αν πρέπει ή δεν πρέπει αυτό να το εξετάσουμε, αλλά η ουσία είναι... Όχι, εγώ είμαι κάθετος ότι δεν πρέπει. Όπως ναι. Δεν πρέπει κατά την άποψή μου να υπάρχουν αστυνομικοί μέσα στα γήπεδα. Αλλά ναι, και εγώ συμφωνώ. Για να μην υπάρχουν αυτό, αστυνομικοί, αλλά, ναι. Αν με επιτρέπετε, για να μην υπάρχουν αστυνομικοί, θα πρέπει να έχω εκπαιδευμένους όμως security. Γιατί για κατά ψέματα στο γήπεδο έχετε βρεθεί πάρα πολλές φορές και στο γήπεδο του Άρη που είμαστε εμείς και στα γήπεδα των άλλων ομάδων οι μισοί security πανηγυρίζουν με τους παίκτες μας να βάζουν γκολ. Ναι, όπως ήμουν και στα περισσότερα σημεία, ειδικότερα από τότε που είμαι γεννημένος το 80, από τότε που έχει εκδράμει ο Άρης στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αν πάρουμε δεκαετία του 2000 και έπειτα, ήμουν στις περισσότερες αναμετρήσεις και εκτός έδρας. Οπότε γνωρίζω και τη συμπεριφορά στο άλλα γήπεδα που πρέπει να πω ότι οι ίδιοι συνοπαδοί μου, είμαι Οργιανός, δεν το έχω κρύψει ποτέ, άλλη συμπεριφορά έχουν εντός Θεσσαλονίκης και εντός Ελλάδας και άλλοι εκτός. Έχουμε δει δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι προσαρμόζονται σε αυτά τα πλαίσια. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει σοβαρά να δούμε το ζήτημα. Προφανώς και το ποδόσφαιρο έχει την αυτονομία του. Πρέπει όμως να σέβεται την υπόλοιπη κοινωνία που το χρηματοδοτεί απόλυτα από την πλευρά του εισιτηρίου μέχρι και τις διευκολύνσεις της πολιτείας. Mm. Πρέπει να σέβεται ολόκληρη την κοινωνία, δεν είναι αποκομμένο, όπως οι οπαδοί δεν θέλουμε να μας βλέπουν τους οπαδούς μάλλον ως μια άλλη οντότητα, η οποία ίσως ξεκινάει τη στιγμή που μπαίνουμε στο γήπεδο και τη στιγμή που βγαίνουμε απογυμνώνοντάς μας από όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα την κοινωνική, έτσι και οι οπαδοί πρέπει να μην βάζουν αυτόν γκολ. Mm-hmm. Ναι, σίγουρα. Υπάρχουν ευθύνες φυσικά. Πολλά, έτσι. Και οι σύνδεσμοι αν πάρουν αποφάσεις μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση. Πάλι δεν θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν με την καλή έννοια, γιατί έχει αρνητικό, είναι αρνητική έννοια του όρου συνταγωγού, αλλά τέλος πάντων να προσπαθήσουν να ζυμώσουν όλους όσους πηγαίνουν στο γήπεδο σε μια άλλη λογική. Ένα θέμα αυτό, πάντως. Όμως, ναι. Πείτε μας κάτι. Ένα θέμα που μπορείτε και το λέω σε εσάς γιατί είστε ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μεταφέρει πιο άνετα και στον κύριο Πανούση και στον κύριο Κοντονή ζητήματα. Είναι ένα θέμα γιατί ακούει όλος ο κόσμος για το περίφημο αυτό ηλεκτρονικό εισιτήριο. Τέλος πάντων, γιατί δεν έχω καλή άποψη. Ναι, δεν μπορεί να πετύχει καταρχήν στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, να το ξεπεράσω. Ακούμε για τις κάμερες. Δεν έχει πετύχει. αυτό είναι ένα παράδοξο. Έχει αποτύχει σε όλη την Ευρώπη. Και στην Ελλάδα εξακολουθούμε να λέμε ότι πρέπει να το εφαρμόσουμε για να πετύχει στην Ελλάδα, που και η παιδεία μας και η αντίληψή μας είναι τελείως διαφορετική από τον Άγγλο οπαδό ή τον Γερμανό ή οποιοδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, το ξεπερνάω το συγκεκριμένο. Μιλάμε για κάμερες. Μα οι κάμερες. Και μιλάμε για ευθύνη των ομάδων. Οι κάμερες δεν είναι στην ευθύνη των ομάδων. Οι κάμερες είναι στην ευθύνη της αστυνομίας και του Υπουργείου. Τώρα. Συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι και πώς έχει μετανομαστεί, γιατί κάθε χρόνο αλλάζει και όνομα. Τέλος πάντων, το δημόσια τάξη, να το πω για να το καταλάβει όλος ο κόσμος. Και έχει, η αποκλειστική τους χρήση ανήκει στην αστυνομία. Δεν ανήκει, οι ομάδες δεν έχουν καν κλειδιά για τους χώρους που είναι οι κάμερες της αστυνομίας. Η πρόσβαση υπάρχει μόνο από την αστυνομία. Και σε όλα τα γήπεδα, μπορώ να το πιστοποιήσω σίγουρα, ας πούμε, για το Χαριλάου, οι μισές είναι χαλασμένες. Πώς λοιπόν εγώ μπορώ να εγκαλέσω την όποια ΠΑΕ, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, και να πω ότι πρέπει οι κάμερες να δουλεύουν οτιδήποτε άλλο, όταν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δεν μπορεί να συνεννοηθεί
Και βέβαια εσείς είστε μια νέα κυβέρνηση, τώρα θα τα δείτε και θα τα διαπιστώσετε στην πορεία. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν τα τελευταία 10 χρόνια το Υπουργείο Αθλητισμού με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για να λειτουργήσουν επιτέλους οι κάμερες κανονικά στα γήπεδα. Κοιτάξτε κύριε Θαλτίδη, θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Όταν μια κυβέρνηση και δει ένας υπουργός τις τελευταίες μέρες κατάφερε να δώσει μέσα από αυτό το σύστημα, ας το χαρακτηρίσουμε γραφειοκρατικό, της αρμοδιότητας στο Γενικό Γραμματέα, του Υπουργείου του, αντιλαμβάνεστε πως έχει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Σε αυτή το πρώτο που κάνει, και δεν αδικό τον σύντροφο Σταύρο Κοντονή, είναι να κοιτάξει τι έχει νομοθετηθεί. Έτσι. Προφανώς η ελληνική πολιτεία τόσα χρόνια δεν είχε κανένα σκοπό να ασχοληθεί σοβαρά, γιατί αν ασχολούνταν σοβαρά θα αναγκαζόταν να τα βάλει με τους ολιγάρχες, οι οποίοι είναι και καναλάρχες. Οπότε τι έκανε, έμπαινε σε μια διαδικασία μερικασμού παλαιών λογικών, οι οποίες έχουν αποτύχει. Από αυτή την άποψη, όπως έχει αναφερθεί από τον σύντροφο Σταύρο Κοντονή και υπουργό, κυρίως στοχεύει στην πάταξη της φοροδιαφυγής των ομάδων, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, που πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά, διότι αν ήταν θέμα παιδείας, κύριε Τσαλτίδη, και αν θεωρήσουμε πρότυπο οπαδών εντός των γηπέδων τους Βρετανούς, γιατί οι Γάλλοι δεν νομίζω να είναι με αυτά που γίνονται, δεν, ίσως έχει μείνει μια εικόνα ότι εμείς είμαστε μια χώρα και λόγω των μνημονίων εκτός πλαισίου ευρωπαϊκών αντιλήψεων, αλλά και οι Γάλλοι δεν τα πάνε περίφημα εντός των γηπέδων. Όσον αφορά το χουλιγκανισμό, τέλος πάντων, εάν θεωρούσαμε ότι ήταν αυτό το πρότυπο και ήταν ζήτημα παιδείας, εγώ θα έλεγα θα το λύναμε. Αλλά δεν είναι ζήτημα παιδείας στο ηλεκτρονικό εισιτήριο, είναι ένα αποτυχημένο μέτρο παντού όπου και να εφαρμόστηκε. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, ένας υπουργός που αναλαμβάνει και μπαίνει στα δύσκολα, σου λέει τι δεν έχει, τι έχει ψηφιστεί και δεν έχει εφαρμοστεί. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ζήτημα μόνο των υπουργών. Είναι ζήτημα και της κοινωνίας του ποδοσφαίρου. Ας πούμε, παράδειγμα. Σίγουρα. Πόσοι οπαδοί συνδέσμων θεωρούν ότι δεν είναι υποτιμητικό για αυτούς να ζητήσουν ένα ραντεβού με τον Υπουργό ή με τον Γενικό Γραμματέα, γιατί οι υποχρεώσεις των Υπουργών είναι πολλές, πιστέστε, δεν τους βρίσκουμε, δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε εμείς στα τηλέφωνα μαζί τους, αλλά να επιδιώξει μια συνάντηση για να εκθέσει τα ζητήματα, προβλήματα, αλλά και την άποψή του για το ποδόσφαιρο και το ζήτημα της κερκίδας. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε μια υποκουλτούρα, λούμπεν, το οπαδικό κίνημα που να θεωρεί, ας πούμε, υποτιμητικό να μιλήσεις με τον υπουργό σου, τον βουλευτή σου ή τον δήμαρχό σου, παραδείγματος χάρη. Και δεν είναι ζήτημα ότι πρέπει να κοντόφθαλμα να πηγαίνει σε μια διαδικασία που είχαμε δώσει μάχες τότε, σε εισαγωγικά στο γήπεδο Χαριλά, όπου υπήρχε η άποψη τότε ως το κάγκελο ή οπαδί. Εγώ είμαι προφανώς στην άλλη διαδικασία και το είχα στηρίξει εξ αρχής, δηλαδή στη Φιλονάρη. Λοιπόν, δεν είναι μέχρι το κάγκελο οι οπαδοί, δεν είναι πελάτες οι οπαδοί, είναι άνθρωποι που ζουν το άθλημα και πρέπει να έχουν άποψη για το άθλημα. Και για το πώς νομοθετείται οτιδήποτε αφορά το άθλημα. Λοιπόν, άρα, και αν δεν πάρει πρωτοβουλίες η κυβέρνηση, δεν πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες οι οπαδοί. Και σε ένα φόρουμ το οποίο και τότε ήταν πρωτεργάτης ο κόσμος του Άρη, όσο αφορά εκείνον το πανελλαδικό συντονιστικό, το οποίο δεν ήταν. Ήταν ευρακίδιο. Ναι. Δεν προχώρησε, αλλά ήταν μια προσπάθεια. Λοιπόν, αν δεν θέλουν να γίνονται ο σάκος του box, πρώτον ας μην βάζουν αυτόν τον κόλλο. Δεύτερον, ας οργανώσουν τα ζητήματα που τους ενώνουν. Εκεί είναι ήδη, αυτό θα είναι ήδη μια μορφή συζήτησης, το οποίο θα απενοχοποιήσει το οπαδικό κίνημα και ουσιαστικά θα απεγκλωβίσει και από αυτόν τον οπαδισμό, τον τυφλό οπαδισμό, που δεν βλέπεις τι σε ενώνει με τον αντίπαλο οπαδό της ομάδας, που αντίπαλος είσαι μέσα στο γήπεδο, αλλά εν τέλει ένα κομμάτι μεγάλο του χρόνου στη ζωή σου και της οικονομικής δραστηριότητας το δαπανάς στο γήπεδο. Άρα πολλά περισσότερα σε ενώνουν από αυτά που σε χωρίζουν. Πάντως, η απόφαση που υπήρξε για κενές θύρες, εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο. Θεωρώ ότι όταν δεν έχουμε κόσμο στην κερκίδα, δεν έχουμε και ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω με ποια λογική, δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει, υπήρξε αυτή η απόφαση, δηλαδή άδειες θύρες για να γίνουν τα παιχνίδια της Super League, και δεν ξέρω υπό ποια προϋπόθεση θα αλλάξει αυτό. Δηλαδή, αν με το καλό σήμερα το βράδυ τελειώσει ομαλά το ντέρμπι στην Αθήνα, από αύριο δηλαδή θα ξανανοίξουμε τις κερκίδες στα γήπεδα. Δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει, επαναλαμβάνω, με τον Υπουργό αυτό το θέμα και σε ποια είναι η λογική μιας τέτοιας απόφασης. Δηλαδή να έχουμε κενές κερκίδες
και να το επεκτείνω και λίγο ακόμα. Και τι φταίει ο Πανετολικός ή η Καλονή ή η Βέρεια να μην έχουν τον κόσμο τους στα παιχνίδια τους, όταν δεν έχουν δώσει ποτέ το παραμικρό δικαίωμα? Κοιτάξτε, κύριε Θαλίκη, δεν το έχω συζητήσει αυτό, αλλά προφανώς αντιλαμβάνεστε και εσείς πως η σύνθετη διαδικασία η οποία πρότεινα πριν απαιτεί χρόνο. Από την άλλη, όταν έχει. Ναι, συγγνώμη όμως. Συγκεκριμένα... Δεν γίνεται να παίζουμε με άδειες κερκίδες όμως μέχρι να βρούμε ή να ψηφίσουμε δύο νόμους οι οποίοι μπορεί να αλλάξουν όντως κάτι που εδώ και 20 χρόνια δεν αλλάζει στην Ελλάδα με τα θέματα της βίας. Όχι, δεν καταλαβαίνετε αυτό. Εκεί θα έρθουν. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, ότι όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια τέτοια διαδικασία, μια τέτοια περίπτωση επεισοδίων, μια κατάσταση που χρονίζει και κακοφορμίζει εξαιτίας της διάβρεσης διαπλοκής που υπάρχει στο ποδόσφαιρο, υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο έχει από οικονομικούς ολιγάρχες μέσα μέχρι ποδοσφαιριστές, προπονητές και οπαδούς, και εν τέλει μπλέκεται και κύκλωμα της νύχτας πολλές φορές. Τα έχουμε δει, τα έχουμε ζήσει. Από εκεί και πέρα, δεν έχουμε όμως αποφάσεις από τη δικαιοσύνη, κύριε Διαμαντόπουλε. Ακριβώς. Δεν έχουμε καμία απόφαση. Και ξέρετε ότι το έχει τονίσει αυτό ο υπουργός, ο κύριος Κοντονής, και έχει συναντηθεί και έχει ζητήσει από τον Υπουργό Δικαιοσύνης επιτάχυνση αυτό. Άρα αυτό το ζήτημα υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Λοιπόν, για να πούμε γρήγορα, καλείσαι να πάρεις κάποιες αποφάσεις, καλείσαι να εκπέμψεις ένα μήνυμα. Προφανώς όταν μιλάμε για καταστολή, είναι τιμωρητικό αυτό και προφανώς παίρνει μπάλα δικαίως και αδίκως. Κανείς δεν θέλει τα γήπεδα άδεια και προς αυτή την κατεύθυνση των γεμάτων γηπέδων κινούμαστε. Αλλά ξαναλέω, η σύνθετη διαδικασία στην οποία πρέπει να κάνεις να συζητήσεις. Δηλαδή αυτό το φόρουμ που έλεγα που θα μπορούσε να συμμετέχει η ελληνική αστυνομία έχει ένα διαφορετικό τρίπτυχο που λέει ότι εκτονώνεις, συζητάς και μετά στο τέλος, ναι, αν δεν παίρνει από λόγια, θα πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση. Αλλά κοιτάξτε, τίποτα από αυτά δεν λειτουργεί. Όταν πας, ας πούμε, σε μια τέτοια διαδικασία, αντιλαμβάνεστε ότι τώρα που μας ακούν, οι οπαδοί θα λένε τι μας λέει τώρα Διαμαντόπουλο. Πάμε εμείς οι οπαδοί να ζητήσουμε τον Υπουργό, θα μας δει, ας πούμε, ή τι θα μας πούνε οι υπόλοιποι, ότι πάμε και γλύφουμε υπουργούς και πολιτικούς. Υπάρχει και αυτό, έτσι, τώρα να τα λέμε ευθέως. Αυτό είναι, αυτή είναι. Πολλές φορές δυστυχώς λοιπόν, αυτό είναι, ναι. Ακριβώς, λοιπόν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα βήματα πρέπει να είναι αρκετά, πρέπει να γίνουν γρήγορα, αλλά δεν πάει να πει ότι αν είναι αρκετά και γρήγορα θα φέρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μέσα σε αυτό κάτι θα πρέπει να πάρεις ως αντίμετρο, πας και κάποιοι καταλάβουν. Λοιπόν, προφανώς δεν είμαστε υπέρ των άδειων γηπέδων, προφανώς είμαστε υπέρ και θα θέλαμε να υπάρχουν και οπαδοί των δύο ομάδων, αλλά αντιλαμβάνεστε πως αν δεν λειτουργήσει το προηγούμενο και ξεκινήσεις μια τέτοια διαδικασία για να σηματοδοτήσεις ότι εμείς θέλουμε οπαδούς δύο ομάδων και επιτρέψουμε σε ένα ντέρμπι να γίνει αυτό και γίνει υγιής μαδιά, κύριε Τσαλτίδη, αντιλαμβάνεστε πως έχουμε πάει πίσω την υπόθεση για την οποία εργαζόμαστε. Ποια είναι αυτή? Να υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων και φίλε και των δύο ομάδων, να μην μένω μόνο στους οπαδούς, στο γήπεδο. Γι' αυτό πρώτα πρέπει να ξεκινήσει από τα άλλα, έναν ειλικρινή διάλογο, ο οποίος θα έπρεπε για μένα να έχει ξεκινήσει όχι με αφορμή μια απόφαση υπουργού ή τη διάθεση ενός βουλευτή να παίξει καταλυτικό ρόλο σε αυτό, αλλά τους ίδιους οπαδούς. Επαναλαμβάνω ότι για το οπαδικό κίνημα για τους συνδέσμους, ειδικότερα όταν βλέπουν πως βάλλονται πανταχώθεν, θα έπρεπε να ενεργοποιήσουν, να επανασυστήσουν εκείνο το όργανο, το πανελλαδικό, που ξαναλέω δεν έχω κρυφτεί ποτέ, ήταν τιμή για εμάς τους οργάνους, πως είχε ξεκινήσει με πρωτοβουλία του τότε Super 3. Όσο και αν αυτοί τότε που ήταν επικεφαλής του Super 3 κατέληξαν να έχουν κάνει τα χειρότερα για την ομάδα τους, αλλά όπως και να έχει κάποια πράγματα θετικά υπήρξαν από εκείνες τις διοικήσεις του συνδέσμου. Αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, νομίζω ότι κολλάει πάρα πολλές φορές στα οπαδικά συμφέροντα του Άρη, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και δεν αντιλαμβάνονται στο τέλος πλήττονται τα συμφέροντα όλων τους. Είναι ένα θέμα, νομίζω, ότι γενικότερο στην Ελλάδα αυτό. Ποτέ δεν έχουμε καταφέρει πραγματικά να ενωθούμε οι Έλληνες, άρα και οι οπαδοί, άρα και οι όποιοι, τέλος πάντων, όποιος χώρος στη χώρα μας. Ποτέ δεν το έχουμε πετύχει αυτό. Και ακόμα και τώρα που έχει δύσκολες στιγμές η Ελλάδα. Ναι, κύριε Θαλτίδη, με συγχωρείτε, αλλά είναι φυσιολογικό. Από ποια άποψη? Ότι εμείς το βλέπουμε και ταξικά. Γιατί ταξικό είναι το ζήτημα. Δεν μπορούμε όλοι οι Έλληνες να είμαστε ενωμένοι. Εγώ δεν μπορώ να ενωθώ με το Λάτσι και εδώ με το Μελισανίδη σε κάτι. Ούτε ο εργάτης, ακόμη και ο εργάτης τους, των επιχείρησών τους. Και αν το κάνει αυτό, με συγχωρείτε, είναι μια μορφή χαρτιαβάτισμου και τέλος πάντων δεν ωφελεί και την υπόθεση των λαϊκών στρωμάτων στη διεκδίκηση αυτών του πλούτου που παράγω. Εν τέλει, όμως το οπαδικό ζήτημα είναι, να μου επιτρέπετε, και ένα κλαδικό ζήτημα. Και δεν μπορώ
επειδή είμαι, ξαναλέω, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δρύσει σύνδεσμα, έτσι. Ναι. Δεν είμαστε, δεν είναι οπαδοί κάποιοι εξωγήινοι, ούτε είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και διανοητικές ικανότητες ή μπορεί να θεωρεί κάποιος ηλίθιος ή χαζός. Ωραία, μέσα σε αυτούς τους συνδέσμους υπάρχει η απόφαση, που είναι πολιτική απόφαση, αν θέλουν να ξεκινήσουν ένα τέτοιο διάλογο, και μπορούν να βρουν και τους ανθρώπους που έχουν και τη διαλεκτική ικανότητα, με συσσαγωγικά το ικανότητα, διάθεση να πω καλύτερα, να συζητήσουν με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ΠΑΟΚ, Ηρακλής, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, οτιδήποτε. Άρα είναι πρώτη πολιτική απόφαση και δεύτερον να βρεις που θα βρεις ανθρώπους που μπορούν να κάτσουν σε ένα τραπέζι για να συζητήσουν. Όλο το υπόλοιπο είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Διαφορετικά θα αποφασίσουν... Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι δεν υπάρχει στη θύρα 4 ή στον Super 3 ή στους ορολογίτες ή σε όποιον άλλο σύνδεσμο ή στον αυτόνομο θύρα 10 ένας άνθρωπος μπορεί να κάτσει σε ένα τραπέζι. Όχι, πρέπει να το αντιληφθούν. Πρέπει να το αντιληφθούν γιατί... Στην Θεσσαλονίκη ζουν και όποιος μου δεν έχει συγγενείς ή φίλους που είναι ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής, ενώ η επιλογή του είναι συγκεκριμένη, κοροϊδεύει τον εαυτό του. Όχι, αν δεν το αντιληφθούν, σας διακόπτω κύριε Διαμαντόπουλε, αν δεν το αντιληφθούν θα αποφασίσουν άλλοι χωρίς αυτούς. Είναι απλό. Είναι για αυτούς χωρίς αυτούς. Κοιτάξτε, η στάση αυτή αφορά και έναν σεβασμό στους υπόλοιπους συνδέσμους των ίδιων ομάδων και των ίδιων συνδέσμων, παραρτήματα αν μου επιτρέπεται η έκφραση, που δεν οφείλουν να πληρώνουν το μάρμαρο. Τι θέλω να πω. Αν κάποιος σύνδεσμος, έτσι, βρεθούν κάποια, ας πούμε, υλικά ή που μπορούν να χαρακτηριστούν από την αστυνομία ως διαθέσιμα για επιθετική διάθεση ή πρόκληση επεισοδίων, δεν ξέρω, υπάρχουν σύνδεσμοι, ας πούμε, στην επάρχεια, που καμιά τέτοια διάθεση δεν έχουν και είσαι και κοινωνικό έργο. Τουλάχιστον ο σύνδεσμος που είμαι εγώ, μέλος στην Καστοριά, έχει κοινωνικό έργο, έχει επιβραβευτεί και έχει βραβευτεί για το κοινωνικό του έργο. Δεν έχει τώρα, αν κάποιος άλλος σύνδεσμος του Άρη έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του, να την πληρώνει ο σύνδεσμος στην Καστοριά, παραδείγματος χάρη, ή αντίστοιχος του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή και οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Καταλαβαίνετε πως δεν γίνεται να τσουβαλιάζουμε τα πάντα, αλλά καταλαβαίνουν και αυτοί οι σύνδεσμοι, οι οποίοι δεν έχουν τέτοιες διαθέσεις, πως πρέπει να σμπρώξουν και να πιέσουν τους διακάθεση που θεωρώ εγώ, έτσι, ότι είναι σωστή. Αυτοί μπορεί να θεωρούν ότι δεν είναι σωστή. Δύο πραγματάκια ακόμα θα σας ρωτήσω. Το ένα έχει να κάνει με το ζήτημα, γιατί απασχολεί πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, με το ζήτημα των χρεών. Έχουμε ακούσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα έρχονταν στο κοινοβούλιο το θέμα με τη ρύθμιση για τις 100 δόσεις κτλ. Που δεν θα είχε και το όριο που είχε θέσει η προηγούμενη διοίκηση για πάνω από 1 εκατομμύριο κτλ. Άρα θα μπορούσε να ενταχθεί και η ΠΑΕΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο κομμάτι με το γνωστό ζήτημα των χρεών που έχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχουμε εξέλιξη στη Βουλή πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα ή όντως έχει μπει στόπ από το εξωτερικό, θεωρείται δηλαδή από αυτό που λέμε μονομερής ενέργεια. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε πολλές περιπτώσεις τελικά ποια είναι τα θέματα που μπορούμε να κινηθούμε μόνοι μας και ποια είναι τα θέματα που δεν μπορούμε. Ή το κρίνουν κάθε φορά έτσι όπως γουστάρουν στην Ευρώπη, αυτό μπορείς, το άλλο δεν μπορείς. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ξεκάθαρο ότι μονομερής ενέργεια αντιλαμβάνονται οι εταίροι μας και δανειστές την παρούσα στιγμή, οτιδήποτε έχει δημοσιονομικό κόστος. Αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αλλά προσέξτε να δείτε, κάθε νομοσχέδιο, έτσι τώρα, πρέπει να υπάρξει μια επεξεργασία, να το δει και το λογιστήριο του κράτους, πάνω διαδικασίες πρέπει να γίνουν, πρέπει να μην είναι ένα πρόχειρο νομοθέτημα από τη μία. Προφανώς και πιέζει όλος ο κόσμος και εμείς πιεζόμαστε να κατέβει. Γνωρίζει καλύτερα η αρμόδια υπουργός συντρόφισσα, η Νάντια Βαλαβάνη. Από εκεί και πέρα δεν είναι ζήτημα ΠΑΟΚ. Όλες οι προηγούμενες ομάδες, τουλάχιστον της Θεσσαλονίκης, εντάχθηκαν σε νόμιμες διαδικασίες νόμων οι οποίοι αφορούσαν τις επιχειρήσεις. Άρα αν υπάρξει τέτοια διαδικασία, προφανώς και οι ΠΑΟΚ θα προσπαθήσουν να εντάχθει. Ας μην ξεχνάμε όμως και αν μην ξεχνάμε και οι φίλοι, οι φίλες οπαδοί του ΠΑΟΚ, πως καμία ενέργεια δεν είχε γίνει και σε προηγούμενα. Άρθρα 44-99, οπότε είναι περισσότερο στο χέρι τους. Προφανώς δεν πρόκειται να λυθεί ad hoc που λέμε. Αυτό θα ήταν ντροπιαστικό για την αριστερά και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητα των Ελλήνων να διαχειριστούν πολιτικά άντικα και με πελατειακή λογική ένα θέμα που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, οπαδούς του ΠΑΟΚ. Πρώτα εφόσον νομοθετηθεί κάτι και μπορέσουν να τεκμηριώσουν τη θέση και να ενταχθούν, προφανώς θα ενταχθούν. Έτσι έκανε και η ΠΑΕ Άρης.
Από ό,τι αποδεικνύεται όμως, κύριε Τσαλτίδη, δεν έφερε την άνοιξη. Έτσι. Δηλαδή, προφανώς. Με την άνοιξη την έφερε, το καλοκαίρι δεν ήρθε μετά. Η άνοιξη ήρθε. Ναι, αρχικά. Ωραία, ναι, και έτσι, και έτσι να το πάρουμε. Πρέπει να είναι ανοιχτά τα μάτια οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Να αντιλαμβάνονται πως μόνο όταν πάρουν την ομάδα στα χέρια τους, τότε αρχίζει μια άλλη εποχή. Βέβαια και αυτό έχει την δική του ευθύνη. Όλοι βλέπουμε και το βιώσαμε εμείς του Άρη. Το Άρη το γνωρίζουμε πολύ καλά, αλλά και του ΠΑΟΚ και του Ηράκλη. Που καταλήξαμε με την Λέσχη Φιλονάρη. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να αποθαρρύνεται κανείς. Με τους ολιγάρχες κανείς στο τέλος δεν είναι γελά. Τουλάχιστον θα είναι, θεωρώ, τουλάχιστον εγώ ήμουν ευτυχής, να ξέρω ότι όπως και να τα έκανα, τα διαχειρίστηκα μόνος μου και τα έκανα. Δεν λέω για τα χρήματα, αλλά για τα πεπραγμένα των διοικήσεων. Είναι του μεγάλη κουβέντα. Του Άρη. Η Λέσχη Φιλονάρη είναι μεγάλη κουβέντα. Η σημαντικότερη κουβέντα, κύριε Τσαλτίδη, και εφόσον αυτό έχει αποτύχει, καιρός να περάσουμε με την ίδια λογική τον ΑΣΥΓΜΑ Άρη και οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε κάποια στιγμή στο γενικότερο πλαίσιο που θα καταδεχθεί για τον αθλητισμό και για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο θα είναι πως θα μπορούν οι ερασιτεχνικά σωματεία, ο ΑΣΥΓΜΑ εν προκειμένου, να διατηρούν επαγγελματικές ομάδες. Νομίζω θα είναι μια τομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και καλό όλους τους οπαδούς όλων των ομάδων να ήδη να επεξεργάζονται πως θα αναλάβουν οι ίδιοι τις τύχες των ομάδων τους. Ένα ζήτημα για τον Άρη είναι σίγουρα και το τι θα κάνει το καλοκαίρι, αν με το καλό βέβαια καταφέρει να πετύχει αγωνιστικά την άνοδο. Το θέμα με την εκαθάριση κτλ. Είναι λίγο ασαφές το νομικό πλαίσιο που υπήρχε, όχι που υπήρχε, που υπάρχει ακόμα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί από τη μία βλέπουμε μια διαφορετική βέβαια κατάσταση όσον αφορά την ΑΕΚ και τον τρόπο που τελικά κατάφερε να ολοκληρώσει την εκαθάριση, με διάφορα άρθρα να ψηφίζονται μέσα σε άλλα νομοσχέδια κτλ. Τέλος πάντων, να μην επανέλθουμε σε κάτι ζητήματα. Εγώ θυμάμαι πάντως το χαρακτηριστικό με τα 3 εκατομμύρια το χαρτόσημο, που μέσα σε μια μέρα ψηφίστηκε σε ένα νομοσχέδιο για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μάλλον το Αγροτικής Ανάπτυξης πήγαινε και με το ανάπτυξη της ΑΕΚ. Τέλος πάντων, αφήστε το συγκεκριμένο. Είναι ένα θέμα όμως που απασχολεί τους ανθρώπους του Άρη. Να ισχύσει τουλάχιστον ό,τι έγινε με τη Λάρισα. Δηλαδή, παρόλο που δεν έχει ολοκληρωθεί η καθάριση, να μπορέσει να συσταθεί νέα ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Κύριε Σαλτίδη, αν έχει έτοιμα ο Άρης, καλό είναι να το τεκμηριώσει και να το καταθέσει στον Υπουργείο, πρώτον. Δεύτερον, το τι έχει γίνει παλιότερα δεν μπορεί να μας δεσμεύει. Είμαστε μια καινούργια κυβέρνηση με μια άλλη λογική και νοοτροπία που μας διατρέχει απόλυτα, οριζοντίως και καθέτως, και το έχουμε και το αποδεικνύουμε και θα το αποδεικνύουμε. Από εκεί και πέρα, τώρα για το ζήτημα του Άρη, δεν κρυβόμαστε πίσω το μέλλον της ομάδας πίσω με καθάριση. Προφανώς είναι και σημαντικό ζήτημα και ακρογωνιαίος λίθος, αλλά πριν πρέπει να έχει κάνει μια βάση, δηλαδή έχει δημιουργήσει μια βάση, διότι, και το λέω ευθέως και δημοσίως, ότι αν προκύψει πάλι κάτι τέτοιο, δεν καθαριστεί ο Άρη. Ανέβει η κατηγορία. Και δούμε σε 5 χρόνια τα ίδια, κύριε Τσαλτίδη, όχι να μας φτύνει όλη η Ελλάδα, θα φτύνουμε και εμείς τους εαυτούς μας. Άρα το ζήτημα, και δεν έχει μπει σε καλή βάση από φέτος, είναι σε αυτή τη χαμηλή κατηγορία που θα μπορούσε να έχει υπάρξει αυτοδιαχείριση στην ομάδα. Πλέον έχουμε εμπειρία. Επιτρέψτε μου να πω πως αυτοπεριθωριοποιήθηκαν άτομα της Λέσχης Φιλονάρη όταν είδαν πως χειραγωγούσε η διοίκηση τότε τη Λέσχη. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πλέον την εμπειρία, δεν έχουν, ας το πούμε σε εισαγωγικά, λερωθεί ή διαβρωθεί από την επόμενη διαδικασία της Λέσχης Φιλονάρη κοινωνίας μελών μετέπειτα, οι οποίοι δεν θα πω δημόσια το όνομα, τα ονόματα για να μην τους πιέσω, ενώ τους πιέζω στο παρασκήνιο, πρέπει να βγουν μπροστά και να αναλάβουν. Δεν βλέπουμε τίποτα τέτοιο, βλέπουμε την πεπατημένη. Τι να αναλάβω, κύριε Διαμαντόπουλε. Όποιος ασχολείται με τον Άρη τα τελευταία χρόνια και δεν εξυπηρετεί κάποιες καταστάσεις, και σπηλώνεται το όνομά του και κυνηγείται στο τέλος. Δεν έχετε δει με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν προσφέρει, άλλοι με χρήματα, άλλοι με τις γνώσεις τους νομικές, παραδείγματος χάρη, οτιδήποτε άλλο. Μια μέρα ακούνε το όνομά τους να υβρίζεται, να λένε ότι έχουν πάρει χρήματα κάτω το τραπέζι. Θέλει να έχει ήσυχο το κεφάλι του κόσμου. Στον πολιτικό κόσμο δεν ίδια σημαίνει. Κοιτάξτε, τι μπαίνει μπροστά. Να βάλεις μια διαφορετική διαδικασία, έτσι. Γιατί στο ζήτημα το ελιστικό, ας πούμε σε αυτό το επίπεδο, θέλω την ομάδα μου να πάει καλά, θέλω την ομάδα μου να μην την παίρνει ο κάθε ολιγάρχης. Αν θέλετε ένα πράγμα, και το λέω δημοσίως, που έχω μετανιώσει, ελάχιστα έχω μετανιώσει στη ζωή μου, από την άποψη πως ήταν επιλογές μου, άρα τις τιμώ, μπορεί να ήταν λαθασμένη, αλλά δεν τις έχω απορρίψει, ήταν όταν είχε μπει τότε στο παιχνίδι με την Σερβέτ ο κύριος Κοντομινάς με τον κύριο Ιωαννίδη.
και περνούσαν το γήπεδο γύρω-γύρω και σηκωνόμαστε και χειροκροτούσαμε κερκίδα-κερκίδα και στο τέλος ολόκληρο το γήπεδο θα περνούσε ο Ιούλιος Κέσσαρα. Αυτό με έχει στιγματίσει. Δεν θέλω να το ζήσει κανένα νεαρό παιδί, τότε ήμουν στα 17 μου χρόνια, αυτό το πράγμα. Και από αυτή την άποψη ο λαός πρέπει να διαχειρίζεται τις τύχες του, είτε είναι σε επίπεδο κυβέρνηση, είτε σε επίπεδο ομάδα. Αυτό που θέλουμε και έχουμε σαν στόχο εμείς, η σοσιαλιστική κοινωνία, ξεκινάει την αυτοδιαχείριση. Ωραία. Σε αυτό δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Αν κρυβόμαστε, ας μην γκρινιάζουμε, κύριε Τσαλτίδη. Ας γίνεται αυτό το τραγελαφικό που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες. Εδώ, αν δεν κάνω λάθος, προσλάβαμε, έχω και έναν φίλο Παουτζή που φιλοξενώ στο σπίτι μου, στην Αθήνα, και μου έχει πει, καλά μου λέει, τι σοβαρή προσπάθεια να γίνει εδώ. Πήρατε προπονητή και δεν ξέρετε ότι δεν θα μπορέσει να σταθεί στον πάγκο λόγω των κανονισμών. Λέω εντάξει, είμαστε και μια ομάδα που πέσαμε γιατί δεν είχαμε πάρει τα δελτία μαζί. Το κακό λοιπόν, είναι ότι το ξέρανε, κύριε Διαμαντόπουλε. Το κακό είναι εντάξει, ότι το ξέρανε. Λέμε, ωραία, λοιπόν. Και το κακό είναι ότι πολλοί λένε ότι και τότε ξέρανε για δελτία. Κοιτάξτε να δείτε. Αν δεν υπάρχει σοβαρότητα, έτσι, ας μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, αν δεν μπορούμε να βγούμε μπροστά και να πούμε ότι θα πούν και Διαμαντόπουλος τα πήρα. Θα βολευτεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Απ' τη μία υπάρχουν και τα νομικά εργαλεία να δικαιωθείς, απ' την άλλη η πολιτική πάντα απάντηση που είναι τα πεπραγμένα. Δυστυχώς εγώ βλέπω το εξής. Και να πάμε σε καθάριση, η κατάσταση που διαπνέει όσο και αν υπάρχουν, ξαναλέω, και τώρα άνθρωποι που είναι έντιμοι και τρέχουν για τον Άρη αυτή τη στιγμή, για την ΠΑΕ Άρης, δεν θέλω να λέω δημοσίως ονόματα, ξέρουν αυτοί που το κάνουμε μεράκι και αυταπάρνηση. Από την άλλη όμως υπηρετούν ένα σύστημα το οποίο τραγελαφικό είναι. Από αυτά που βλέπουμε και δεν θέλω να εστιάσω. Μάλιστα. Όπως παραδείγματος χάρη υπάρχει μια διαφορετική πιο σοβαρή αντίληψη στην ΚΑΕ Άρη. Εντάξει, δεν είναι διαφορετική οπαδή εκεί πέρα. Έτσι, δεν είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Το ζήτημα είναι ποιος θα μπει μπροστά. Εκεί δεν υπήρχε και αντιπολίτευση, κύριε Διαμαντόπουλε. Στον Άρη, δυστυχώς. Η αντιπολίτευση κάτι πάντα κάνει καλό, κύριε Ταλμπερτ. Όχι. Η καλοπροαίρετη αντιπολίτευση. Γιατί υπάρχει καλοπροαίρετη και κακοπροαίρετη να είναι, σου βάζει. Κάνει πάντα καλό, λέτε. Οποία... Ναι. Στον Άρη, πιστεύετε ότι δεν έγινε και κακό από την αντιπολίτευση κατά καιρούς. Κύριε Σαλτίδη, όταν δω εγώ που επιλέγω να μην βγαίνω σε συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι γιατί φοβάμαι. Οποιαδήποτε ερώτηση να μου βάζουν και εσείς να μου βάλετε και στα τοπικά κανάλια. Που εκεί νιώθω υποχρέωση πως πρέπει να είμαι παρόν για να ακούει ο κόσμος συντάμενος δημοσιογράφος. Ό,τι ερώτηση και να βάλει ο δημοσιογράφος και αλήθικη και βρώμικη, έτσι, ό,τι κριτική να μου κάνει η αντιπολίτευση, η εξωματική αυτή τη στιγμή στη Βουλή, εγώ θα πρέπει να απαντήσω. Σωστά. Και με λόγους και με πράξεις και με έργα. Και να τους απογυμνώσω. Μπορούμε να κρυβόμαστε τώρα ότι κάνουν αρνητική αντιπολίτευση. Όσοι κάνουν αρνητική αντιπολίτευση, είδατε που κατέληξαν κάποιον τα ονόματα τραγουδιόταν στην κερκίδα και μετά δεν έχουν το θάρρος να κυκλοφορήσουν. Λοιπόν, το ίδιο έγινε και στο επίπεδο των οπαδών. Κάποιοι που ιδρύσανε συνδέσμους και ήταν αυτοκράτορες, εμείς βέβαια τα λέγαμε και κινδυνεύαμε, όπως ξέρει και το οπαδικό κομμάτι που μας ακούει του τώρα Άρη, και ναι. Εγώ προσωπικά, του Άρη, ναι, ότι εμένα η κριτική μου και ως μέλος του Συνδέσμου Αθηνών ήταν συγκεκριμένη και στις καλές εποχές που κάναμε την ανακοχή και κινδυνεύαμε στο γήπεδο. Απ' την άλλη είχαμε το θάρρος της γνώμης μας, κύριε Τσάλτη. Δεν γυριστήκαμε πίσω από... Δυστυχώς πλέον υπάρχει το Facebook όμως. Εκεί μπορεί να γίνει αντιπολίτευση πολύ κακοπροαίρετη και μάλιστα κρυμμένη πίσω από ένα ψευδόνυμο. Έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Εντάξει, και αυτό. Προφανώς και εγώ όταν γράφει κάτι με ένα ψευδόνυμο που μπορώ να πω πως είναι εν είδη προστασίας, φαίνεται αν είναι εν είδη προστασίας ή κατά συκοφάντηση. Όπως και να έχει, ξαναλέω, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από αυτά. Υπάρχει και ΑΣ Άρης και ΑΣ ΠΑΟΚ και ΑΣ Ηρακλής. Την έλεγχο έχει. Το ζήτημα είναι ότι ελάχιστοι φύλαθλοι πλαισιώνουν το προαθλητικό σωματείο της κάθε ομάδας. Αλήθεια, ναι. Ελάχιστοι είναι τακτοποιημένοι και ελάχιστοι παίρνουν αποφάσεις. Αυτό βέβαια δεν είναι ζήτημα μόνο των ομάδων. Παντού. Δηλαδή βλέπεις πολιτιστικό σύλλογο, πέντε είναι στη διοίκηση και τρέχουν οι δύο. Αυτό είναι ένα ζήτημα γενικότερο στην κοινωνία. Αλλά πρέπει να το ζυμώσουμε. Ξαναλέω, η αυτοδιαχείριση, το μεράκι να παίρνεις ο ίδιος την απόφαση, ρε παιδί μου, και ας κριθείς. Έτσι. Από την ανάθεση του πλούσιου ολιγάρχη που θα έρθει και στο τέλος αφήσει καμένη γιατί κανένας φεύγοντας δεν άφησε
τακτοποιημένα πράγματα και ομάδες. Μόνο σε ελάχιστες, οι οποίες έχουν συνέχεια ολιγαρχών, αν μου επιτρέπετε να πω, καταλήγουν να μην υδρώνουν το αυτί τους. Εν τέλει, αν έρθει όμως η κρίσιμη στιγμή, μπορεί να είναι πολλαπλά έξτρατες από την άποψη πως αυτοί οι λαοί δεν θα έχουν νιώσει την ευθύνη να αυτοδιαχειριστούν κάτι και να βρεθούν ανέτοιμοι. Εγώ, τουλάχιστον από τον Άρη που έχει καεί η βούνα μας, να το πω έτσι, περίμενα πιο μαχητική δράση των φιλάθλων, αυτών που αγαπάνε την ομάδα, πλαισίωση των συλλογικών οργάνων και φορέων, για να πάμε μπροστά. Και τώρα είναι η ευκαιρία, δηλαδή. Αν μπορεί δηλαδή να πάρει μια ομάδα στη Γάμα Εθνική να το διαχειριστεί. Ή Μάρκο. Εδώ παρέα τον Παναργιακό Αργοσορευτικού Φίλων, έχει παγκοσμίσει και αρκετή αργιανή και μέλη του συνδέσμου, μπορούν και τρέχουν μια ομάδα και την είχαν τότε στην Δέλτα κατηγορία και με αξιώσεις μπορούν να χρωστούν. Δεν μπορεί δηλαδή πέντε άνθρωποι με γνώσεις, μεράκι που υπάρχουν στο λαό του Άρη να τρέξουν μια ομάδα στη Γάμα Εθνική. Και στο τέλος θα μεγάλη, μεγάλη κουβέντα. Θέλουμε μια εκπομπή μόνο γι' αυτό. Κύριε Σαλίδη, στο τέλος θα δούμε το εξής. Φοβούμενοι μήπως η ομάδα δεν έβγαινε στη Β', στο τέλος μπορεί να έχουμε αναφέρει σε ελπίδες μας σε διοικήσεις που λειτουργούν με έναν τραγελαφικό τρόπο, τουλάχιστον, και δεν θέλω να σβαλιάζω όλους, ξαναλέω, υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι και σε αυτή τη διοίκηση που τρέχουν και το πονά πραγματικά, αλλά οι επιλογές είναι τέτοιες. Και στο τέλος θα έχουμε αναθέσει σε τέτοιες διοικήσεις τη μία άνοδό μας στη Β' Εθνική. Αυτά βλέπω εγώ. Αυτά στο λίγο χρόνο που έχουμε να ασχοληθούμε με το του ποδοσφαίρου και του Άρη, μας κάνουν και αγανακτούμε και μας αλήθεια. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας δεσμεύσω ότι κάποια στιγμή μετά την ψήφιση αυτών των νομοσχεδίων να τα ξαναπούμε, για να τα σχολιάσουμε. Κοιτάξτε, γενικότερα δεν είμαι άνθρωπος που εμφανίζεται. Συχνά η άποψή μου είναι ότι δεν χρειάζεται να κινδυνεύουμε να γίνουμε Μαϊντανοί. Όταν υπάρχουν ζητήματα και επειδή είμαι στην Επιτροπή Οικονομικών, όντως αν κατατεθεί τέτοιο νομοσχέδιο, στη διάθεσή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ήταν ευκαιρία να τα πούμε, να ακούσουν και οι οπαδοί της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα θα έλεγα του Άρη, αφού έχουμε και την οργανική σχέση με την ομάδα του Άρη, αλλά θεωρώ πως ήταν χρήσιμα προς όλους και τα μηνύματα ήταν προς όλους τους Θεσσαλονικείς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και όχι μόνο, έτσι γενικότερα έτσι, με τον αθλητισμό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.